τοποθετηθείτε εσείς και βεβαίως να τοποθετείτε για το θέμα, διότι η πολιτική ευθύνη, όπως το έθεσε η κυρία Πιπηλή, αναφέρθηκε στην ευθύνη της οικογένειας, αλλά αυτό πάμε πάλι στην ατομική ευθύνη με αυτόν τον τρόπο, έτσι, υπάρχει θέμα πολιτικό. Εμείς λέμε καταρχήν ότι πρέπει όλα να διερευνηθούν, η δικαιοσύνη δηλαδή να παίξει το ρόλο της στα δικαστήρια. Εμείς δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, ξέρετε, στα ζητήματα κακοποίησης των γυναικών, των παιδιών. Όμως αυτή η αντιπαράθεση, αν θέλετε, και η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται με όρους κουτσομπολιού, να το πούμε έτσι, και κυρίως δεν μπορεί να κρύψει τα πολύ μεγάλα συνολικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες και που, αν θέλετε, αποτελούν υπόβαθρο και για να εντείνονται τέτοια φαινόμενα κακοποίησης και βίας απέναντι σε παιδιά και σε γυναίκες. Γιατί ας σκεφτούμε ότι όταν αυτά γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνεται σε εργασιακούς χώρους, από εργοδότες. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνεται απέναντι σε γυναίκες πολύ πιο αδύναμες, που δυσκολεύονται για λόγους εργασιακούς, για παράδειγμα, να φύγουν από μια τοξική σχέση. Και εδώ είναι αποκαλυπτικά ορισμένα στοιχεία, για παράδειγμα, ότι το 41,4% των γυναικών που έχουν απευθυνθεί σε συμβουλευτικά κέντρα είναι άνεργες, ενώ σε ξενώνες φιλοξενίας το 83% είναι άνεργες από τις γυναίκες που έχουν απευθυνθεί σε τέτοιες δομές, που φυσικά είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί το ίδιο το κράτος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, δεν διαμορφώνει υποδομές για να μπορούν αυτές οι γυναίκες να έχουν στήριξη, κοινωνική στήριξη εννοούμε. Άρα δεν μπορούμε να τα ρίξουμε, να το πω έτσι, για άλλη μια φορά όλα στην ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε δηλαδή ότι το ζήτημα είναι μόνο, να το πω έτσι, στις μανάδες. Φυσικά οι πατριαρχικές αντιλήψεις υπάρχουν στην κοινωνία μας, συντηρούνται από ένα άδικο σύστημα. Και λέμε άδικο σύστημα, γιατί αν θέλετε αυτό που λέμε η έννοια της ιδιοκτησίας απέναντι στην γυναίκα είναι μια έννοια αποθεωμένη στο σύστημα που ζούμε. Είναι δηλαδή η μεγαλύτερη υπέρτατη αξία. Άρα μια τέτοια έννοια μπορεί κανείς να τη μεταφέρει σε όλα τα ζητήματα και διαπερνά αντικειμενικά όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί να υπάρξει αντίσταση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και να διαμορφώνονται προσωπικότητες διαφορετικές. Και στις γυναίκες να αντιστέκονται, να μην αποδέχονται, εννοώ, και στους άντρες να μην διαπαιδαγωγούνται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μπορεί και αυτό είναι μέσα στον οργανωμένο αγώνα, στο κίνημα, στη λογική της διεκδίκησης. Γιατί όποιος διεκδικεί συλλογικά, διεκδικεί και ατομικά και τον προσωπικό του χώρο και τα προσωπικά του δικαιώματα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πλευρά. Ένα σύστημα που καλλιεργεί το θάνατό σου, η ζωή μου, που είναι πολύ ανταγωνιστικό και μιλάω για το εκπαιδευτικό σύστημα και η ίδια η διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι ακριβώς αυτή. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Και το πρόβλημα δεν λύνεται απλά με ένα μάθημα, ξέρετε. Ναι, αλλά χωρίς να υποτιμάμε φυσικά την ανάγκη και τέτοιων μαθημάτων. Μπράβο. Και να σας δώσω όμως δεν ένα χαρακτηριστικό. Κυρία Πλατανιά. Εμείς λέμε με λίστα ή χωρίς λίστα στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη και στις δεύτερες, αν αναλάβουν την ευθύνη να μας πάνε, γιατί μπορούν από τις πρώτες να τα βρούνε, στις δημοτικές και περιφερειακές, ο λαός που δεινοπαθεί έχει ένα συμφέρον, να ενισχύσει το ΚΚΕ, για να ενισχύεται ο αγώνας, να βρίσκεται πιο δυνατός απέναντι στις κυβερνήσεις, στα ευρωκοινοβούλια που παίρνουν αντιλαϊκές αποφάσεις, ακολουθούν αντιλαϊκή πολιτική. Και ο λαός υποφέρει από αυτήν. Υποφέρει με την ακρίβεια, υποφέρει με τη φορολογία, υποφέρει με το εισόδημα που δεν φτάνει, με τους χαμηλούς μισθούς, υποφέρει με την εντατικοποίηση στους τόπους δουλειάς. Και άρα ένα συμφέρον έχει να ενισχύσει το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες με όποιο τρόπο. Κυρία Πλατανιά. Οι αριθμοί θα μπορούσαμε να πούμε ότι πράγματι ευημερούν. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό όμως που δεν είπε είναι ότι αυτή η υπέρβαση έχει πληρωθεί κατά 95% από τον ελληνικό λαό, κατά κύριο λόγο από τους άδικους έμεσους φόρους, δηλαδή σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει, ο πληθωρισμός είναι στα ύψη.
Η φορολογία εξακολουθεί να επιβαρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα λαϊκά εισοδήματα, τις λαϊκές οικογένειες. Και ξέρετε, εδώ η πραγματική απάντηση είναι μόνο οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή. Για παράδειγμα, η πρόταση που κατατέθηκε με τροπολογία για κατάργηση των έμεσων φόρων στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και που δεν στηρίχθηκε από κανένα κόμμα, ανεξάρτητα τώρα τι λένε, και μιλάω και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Το έχουμε προτείνει. Δεν στηρίχτηκε από πουθενά, επαναλαμβάνω, από κανένα Όχι, από είναι, τα είναι, κόμματα. Είναι στην τροπολογία μας. Λοιπόν, για τον... θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε η κυρία Πιπηλή. Το δικαίωμα να φύγει κάποιος για δύο μέρες μέσα στο Πάσχα, με πολλούς να πηγαίνουν στα χωριά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει και κάπου, είναι δικαίωμα για τις λαϊκές οικογένειες, για τους εργαζόμενους που κοπιάζουν, δουλεύουν ασταμάτητα, αμείβονται χαμηλά. Ας μην μας το στερήσουν και αυτό. Ένα. Και δεύτερον, ένα σχόλιο για τον κύριο Καραμέρο, ότι φυσικά και είναι, αν θέλετε, αποκαλυπτικό για άλλη μια φορά σε αυτό που λέμε εμείς στρατηγική σύμπλευση, αποδεικνύεται και από τη σημερινή συζήτηση αυτό που λέμε ότι δεν προλαβαίνει και αφήνει στα συρτάρια η μία κυβέρνηση, τα συνεχίζει η άλλη. Μιλάω για αυτό που υπόθηκε για τα ναυπηγεία της Σύρου. Θα μπορούσε και αντίστροφα να λειτουργήσει. Να δηλαδή μην κάτι, που... κάτι που το αφήνει στη μέση. Εντάξει, τώρα άμα μιλάμε για την, για την ONEX, άμα μιλάμε, άμα μιλάμε για τα ανατοϊκά προγράμματα κτλ. Να το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, να το συζητήσουμε, να συζητήσουμε και τι κάνατε. Μπορείτε να δείξετε μια ψήφο ανοχή σε μια προεδρική κυβέρνηση. Αυτό χάνουμε χρόνο να το συζητάμε. Χάνουμε χρόνο να το συζητάμε και άλλωστε το έχετε παραδεχτεί κι εσείς. Να υπενθυμίσω τα λόγια του κύριου Ζαχαριάδη, που είπε ότι δεν μπορεί, δεν υπάρχουν συνθετικά, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν είναι συνθέσιμα τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Εγώ λέω για το τι είπε ο κύριος. Εγώ μιλάω για το τι είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Δικά του λόγια είναι. Εγώ εδώ πέρα έχετε εμένα. Δεν δικά του λόγια είναι. Εκπροσωπείτε το ΣΥΡΙΖΑ όμως, με συγχωρείτε. Εγώ λέω θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και απευθύνεται στα κόμματα τα προοδευτικά. Εμείς κινούμαστε. Εμείς κινούμαστε. Για παράδειγμα και το χρέο. Εμείς κινούμαστε σε τελείως διαφορετικές ράγες. Από εκεί και πέρα το ΚΚΕ θα πάρει την ευθύνη αν θα υπάρξει σταθερότητα με προοδευτική κυβέρνηση. Κινούμαστε ξανά. Μάλιστα. Άρα ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνη. Θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ρώτησα από περιέργεια, ναι, αν θα έδειχνε το ΚΚΕ ψήφο ανοχής έστω σε μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αλλάξει τα εργασιακά, το παιχνίδι των τραπεζών και των φαντς, τη διασπάση του δημοσίου χρήματος. Έδινε μια απάντηση. Ας δώσουμε τον χρόνο να το πείτε καθαρά και να προσθέσω το εξής. Έγινε λόγος και για την πιθανότητα να γίνει μια κυβέρνηση για συγκεκριμένα θέματα. Φερειπεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να θεσμοθετηθεί απλή αναλογική. Ναι, το κύριο Γεωργιάδη το πρωί. Ναι, το είπε. Ο κύριο Γεωργιάδη το ανέφερε ως κάτι το αρνητικό, το οποίο θα απευχόταν. Αλλά εσείς, εάν παρουσιαζόταν μια τέτοια ευκαιρία, το ΚΚΕ με τις γνωστές του αντιρρήσεις, τις γενικές κτλ., θα μπορούσε να το σκεφτεί, να το εξετάσει μετεκλογικά. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι χάσιμο χρόνο να απευθύνουμε στο ΚΚΕ μια τέτοια, και να ανοίγουμε μια τέτοια συζήτηση. Το έχουμε δηλώσει, το έχουμε πει επανειλημμένα πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό έδαφος. Ξαναλέω, κινούμαστε σε άλλες ράγες. Εμείς κινούμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Κάνουμε μια επιλογή. Δεν υπάρχει. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ακριβώς λοιπόν αυτό λέμε. Ότι οι πολίτες πρέπει να κάνουν μια επιλογή που αυτό που ψηφίζουν σήμερα θα είναι αυτό που θα βγει και αύριο. Και θα ήθελα εδώ να σχολιάσω σε μια τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος είπε ότι φυσικά υπάρχουν τα προγράμματα των κομμάτων, όμως τα προγράμματα αυτά έχουν και μια σχετικότητα, έτσι το είπε, γιατί είναι άλλο πώς θα διαχειριστείς μια συγκυρία, δηλαδή τι, λευκή επιταγή, ο λαός θα ψηφίσει κάτι που σήμερα θα του λένε αυτό και αύριο θα είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το ΚΚΕ ξέρει τι ψηφίζει. Αυτό που λέμε αυτό κάνουμε. Έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Το έχουμε αποδείξει. Και αν θέλετε αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είμαστε οι μόνοι που σταθερά έχουμε αντιπολιτευτεί αυτή την κυβέρνηση με έργα και στη Βουλή και στο δρόμο και στο κίνημα. Γιατί διαφορετικά δεν είναι μόνο ζήτημα 5 ή 3 ή 2 σημείων. Γιατί ξέρετε, μια κυβέρνηση, για παράδειγμα να σας πω, αν να είχαμε συμφωνήσει, αυτό, ναι, ναι, αν είχαμε συμφωνήσει σε 5 σημεία και τύχαινε το έγκλημα στα Τέμπη, τι θα λέγαμε, αυτό ήταν εκτός. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο και να τελειώνω με αυτό. Ακόμη και σε αυτά τα σημεία, που φυσικά ξαναλέω δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, όμως και τα σημεία, δηλαδή τροπολογίες
που έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή και που πραγματικά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τις λαϊκές οικογένειες, τους εργαζόμενους, από κανένα από τα κόμματα δεν έχει στηριχτεί και δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Υπάρχει προγραμματική σύγκληση, θα τα βρούνε και θα έχουμε κυβέρνηση και θα είναι αντιλαϊκή. Ξαναλέμε λοιπόν ότι το βασικό είναι να είναι πολύ δυνατός ο λαός για να πολεμήσει απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα έχουμε. Ας μην μας ταλαιπωρήσουν να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Μπορούν να τα βρούνε με διάφορες τρόπους και μείγματα από τις πρώτες. Και από εκεί και πέρα ο λαός να κοιτάξει την επόμενη μέρα με ισχυρό κουκουέ να δώσει τη μάχη του.